Βρισκόμαστε στο φυλάκιο 1, εδώ στις Καστανιές του Εύρου, όπου τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε και η ένταση με τους συγκεντρωμένους πρόσφυγες. Σήμερα βεβαίως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Δεκάδες τα τηλεοπτικά συνεργεία από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκονται εδώ για να καλύψουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης η Κρήτη TV, στο σημείο που πριν λίγες ώρες έπεφταν δακρυγόνα και εικόνα από τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, έκανε το γύρο του κόσμου, σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, λίγο πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, η αστυνομία, ο στρατός και δίπλα τους οι πολίτες του Εύρου, σε κατάσταση επιφυλακής, περιμένουν και αναμένουν τις εξελίξεις. Βεβαίως, ανησυχούμε για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα, γιατί είναι τραγικά τα γεγονότα που γίνονται αυτές τις μέρες. Ζούμε μια τραγική κατάσταση εδώ πάνω στον Εύρο. Ανησυχούμε, οπωσδήποτε ανησυχούμε. Οπωσδήποτε. Είμαστε στην άκρη στα σύνορα, 5 βήματα είμαστε. Δεν μπορούμε να πουλάει λόγους, να κοιμηθούμε. Όλο με το φόβο είμαστε. Όλο με το φόβο. Στο πόδι είμαστε. Τι να κάνουμε. Πιστεύω είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης το μέχρι που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν τα πράγματα. Το φρόνημα των κατοίκων στις Καστανιές είναι πολύ υψηλό. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στο χωριό, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι περισσότεροι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους έχουν βγάλει την γαλανόλευκη, τονίζοντας ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει γενικά με την Ευρώπη, γιατί είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Μιλάμε για όλη την Ευρώπη. Και ζητάμε συμπαράσταση από όλη την Ευρώπη. Να δείξουν κατανόηση για το θέμα που γίνεται εδώ, γιατί είναι σοβαρό. Κάπως το ζήτημα αυτό να λυθεί. Ξέρω εγώ, η Ευρώπη, αν δεν μεσολαβήσει, θα έχουμε κάθε μέρα αυτά τα. Μπορεί και επεισόδια να έχουμε. Οπωσδήποτε. Το θέμα είναι να βοηθήσουν και οι Ευρωπαίοι σε αυτή την κατεύθυνση, όπως περιμένουμε σήμερα κάτι να γίνει. Και να μπορέσουμε να. Γιατί τα σύνορα δεν είναι μόνο ελληνικά αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εμείς έχουμε την ευθύνη των σύνορων μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκά. Τι ζητάμε? Να κάνουν τις δουλειές τους σωστά η Ευρώπη. Είμαστε σύνορα εδώ. Δεν είμαστε. Δεν λέγομαστε Ευρώπη όλοι μαζί. Λοιπόν. Στην καρδιά των γεγονότων της Καστανιές, το συνεργείο της Κρήτη TV από την άλλη άκρη της Ελλάδας καταγράφει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με τους κατοίκους του Εύρου να μην ξεχνούν ποτέ ότι τα σύνορα της χώρας εκτείνονται από τον τόπο τους μέχρι και τη Μεγαλόνησο. Κριτική ήταν πάντα σε αυτά τα ζητήματα και ειδικά με τα θέματα της Μακεδονίας. Είχαν μια μεγάλη ευαισθησία. Το έχουν δείξει και τα προηγούμενα χρόνια σε προηγούμενους πολέμους κτλ. Ήταν πάντα πρώτοι. Θέλω να πω ότι το συγχαίρω για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί περαιτέρω κάτι να συμβεί, αλλά είναι αξιέπαινοι, ας πούμε, γιατί είναι όντως παλικάρια. Ακρίτης από εκεί, ακρίτης από εδώ. Να φυλάουν τον πέλαγο καλά. Για την Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης.